Φύτωρας είναι ο Άγιος Σίμων, ο Μυροβλήτης, ο οποίος ασκείται σαν ερημίτης στο σπήλαιο, δεν ξέρω αν το είδατε, ερχόμενη, το σπήλαιο του Άγιου Σίμωνος. Εκεί ο Άγιος προσευχόμενος Χριστουγέννα, το βράδυ των Χριστουγέννων, είπε ένα όραμα. Άκουσε μια φωνή βασικά, και είπε ότι έλεγε «Σίμων, Σίμων, πιστέ λάτρη του Υιού μου, θέλω, λέει, να δοξάσω αυτόν τον τόπο δια του ονόματός σου, θέλω να μου χτίσει μοναστήρι πάνω στον πράγμα αυτό που βλέπεις». Ο Άγιος δεν το πίστεψε, συνέχισε να προσεύχεται, θεώρησε ότι ήταν δαιμονική πλάνη. Μετά από λίγη ώρα όμως την ίδια βραδιά, ξημερώνοντας Χριστούγεννα, βλέπει πάλι το λαμπερό αστέρι της Βηθλεέμ, λέει, να κατεβαίνει, να φωτίζει το βράχο αυτό, και η Παναγία του είπε το ίδιο πράγμα, για δεύτερη φορά. Ο Άγιος συνέχισε να προσεύχεται, και την τρίτη φορά, λέει, όμως έλαμψε όλο το σπήλαιο φως μέσα. Η ίδια η Παναγία, λέει, εμφανίστηκε στον Άγιο. Ο Άγιος, λέει, νιώθει την χάρη της Παναγίας του όλου την ύπαρξη, όλο του το είναι. Με δάκρυα στα μάτια, λέει, προσπίθησε στα πόδια της Παναγίας. Ναι, Παναγία μου, της λέει, γεννηθείτε το θέλημά σου. Και έτσι ο Άγιος αποφάσισε, μετά από το όραμα αυτό, να ανοικοδομήσει το μοναστήρι πάνω στο βράχο, που για την εποχή εκείνη θεωρείται μεγάλη τρέλα, κάτι εντελώς παράξενο, πως για σήμερα θα ήταν μεγάλη τρέλα να κάνεις ένα τέτοιο μοναστήρι σε τέτοιο βράχο, έτσι, πόσο μάλλον την εποχή εκείνη. Αλλά ο Άγιος, μετά από πολλά θαύματα και πολλή προσευχή, κατάφερε και το ανοικοδόμησε, και βλέπουμε αυτό το σολίδι σήμερα εδώ στο Άγιον Όρος. Τι είπαμε έγινε αυτό? 1257. 1257.